Όλος ο Δέλος στην περιοχή, εκτελέστηκε εδώ. Κόρνερ απομακρύνεται προσωρινά, η μπάλα με τον Μαγιαμπέλα. Κάνει το γύρισμα. Προσπαθεί ο Μπρόνσον, κέρδισε νέο σουτ, κόντρες. Άλλο ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση του Ταουντούρα από την προσπάθεια του Μοντρόρ. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη που αυτό το σουτ του Μοντρόρ είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Εδώ ξανά η μπάλα χτύπησε και στο έδαφος, θα χάσει χωρίς φάουλ. Καζού. Μοντρόρ. Η σέντρα. Κανένα πρόβλημα για τον Ταουντούλ. Στο 18. Και σαφώς όσο περνάει η ώρα και κράτα. Θα δούμε εδώ τη φάση όμως του Μπαμπίκα. Διώπνει ο Ταουντούλ. Ο Μαγιαμπέλα έξω. Ευκαιρία για τον Άρη στο 18. Μέτρωγε την μπάλα ο Ταουντούλ. Στο σούτ του Μαγιαμπέλα. Ναι, άπλωσε το αριστερό πόδι. Επέμβαση από τον Ταουντούλ. Και ευκαιρία εδώ. Θέλει να βρει τον Μπαμπίκα, είναι λίγο δυνατή η μεταβίβασή του. Προλαβαίνει ο Μπαμπίκα, θα κάνει το γύρισμα, θα βγει άμυνα όμως από πλευράς ο Θέλω. Μαμαντού εκεί πήγε να διώξει, υπάρχει πέσιμο στην περιοχή του Άρη και δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή εκεί. Ο Μαμαντού για να αποφασίσει αν θα δοθεί πέναλτι. Βρίσκει μπάλα, διώχνει την μπάλα πρώτα ο Μαμαντού και στη συνέχεια πατάει το πόδι του Μαγιαμπέλα. Ίσως αυτό είναι που να έκανε πλάγιο. Το παιχνίδι επαναρχίζει. Δεν ξέρω Μαρίνα τι αντιδράσεις υπήρξαν αφού δούμε πρώτη φάση εδώ με τον Μοντνόρ. Το γύρισμα στην περιοχή, το σουτ πάνω από τα δοκάρια από το Στεπίσκι στο 26. Στρούσκι. Μαγιαμπέλα. Η πάσα στην περιοχή για Στεπίνσκι, θα γυρίσει ο Πολωνός, θα κάνει την πάσα στραβοκλωτσιά ο Καζού, 1-0. Από λάθος την άμυνα εκεί του Οθέλου έρχεται το 1-0 με τον Καζού να ανοίγει το σκορ και πέφτουν πάνω στο συμπαίχτη τους οι παίχτες του Οθέλου να τον παρηγορήσουν για το λάθος που έγινε. 1-0 με Καζού. Βλέπουμε εδώ ο Λούκας Ράμος έχει υποπέσει στο τραγικό λάθος εκεί που στήχησε τον κόλο Καζού. Περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Ταουντούλ. Εδώ το γύρισμα του Στεπίνσκι. Ο Λούκας Ράμος δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα και με το αριστερό Καζού θα νικήσει τον Ταουντούλ για να γράψει το Οθέλος 0 Αρισένα. Ξανά η προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Μαγιαμπέλα. Ο Στεπίνσκι με πλάτη γύρισε. Ο Ράμος δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα και ο Καζού λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ και σκοράρει για το 1-0. Κυριάκου ρίχνει το πλάγιο με δύναμη και φαγιά του Γιάννησε προς τα πίσω, Ποπέσκου. Το σούτ, η κόντρα και κόρνερ στην φάση. Στεπίνσκι, το σουτ που έγινε η μπάλα έξω. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη ακριβώς. Συμπληρώνουμε 52 λεπτά. Εκτελεί ο Καζού, η κεφαγιά που έγινε ο Μπρόρσον. Νέα κεφαγιά πάνω από τα δοκάρια. Ή ο Μοντνόρ. Το 1-0 παραμένει. Εδώ ξανά ο Μπρόρσον. Η κεφαγιά που έγινε από τον Μοντνόρ. Την επίθεση έτσι ώστε να πετύχει ομάδα του ένα δεύτερο γκολ. Να δούμε εδώ τον Μαμαντού, ένα μακρινό σουτ χωρίς καμία τύχη, όμως ο Ανάγκη ήταν. Σέντρα του Σουμάνσκι, δεν πέρασε. Ο μακρινό με το κεφάλι ο Κυριάκου, ξανά Σουμάνσκι. Πατάει περιοχή, δοκιμάζει το σουτ, κόντρα και κόρνερ. Στο 57. Τρέχει και προλαβαίνει ο Μουσούντα. Γεμίζει στην περιοχή, δεν έχει πρόβλημα ο Ταουντούλ. Μαμαντού Σανέ, ο οποίος εδώ έγινε το λάθος, ευκαιρία με τον Σάβο, το πλασέ έξω. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο 74 για την ομάδα του Άρη. Χρόνο και τον χώρο να τελειώσει την φάση όπως θα έπρεπε, όμως δεν είχε το καθαρό μυαλό από το λάθος του Ζέλου.
Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Σάβο με το αριστερό πλάσαρε, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ταουντούλ. Σάβο κάνει κίνηση ο Σπόλιαριτς, θα περάσει η μπάλα. Σπόλιαριτς στην περιοχή, πλάγια, ψάχνει χώρο, δοκιμάζει το σούτ επέμβαση από τον Ταουντούλ. Στο 84 ευκαιρία, εμαντία Σπόλιαριτς. Σπόλιαριτς ανοίγει για Σανέ. Η μπαγιά στην περιοχή, έγινε η προβολή από τον Καζού πάνω από τα δοκάρια. Την μπαγιά του Σανέ.